Φίλες και φίλοι, συναδέλφισες και συνάδελφοι, η αστική τάξη για να επιβάλλει την κυριαρχία της στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα έχει ανάγκη να εμφανίζει παραπλανητικά ότι το κράτος και το δίκαιό της, όπως φυσικά και οι κυβερνήσεις της, εκπροσωπούν δήθεν τα συμφέροντα ολόκληρης της κοινωνίας. Έτσι, απέναντι στη βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική, την άγρια καταστολή και τον αυταρχισμό της εκτελεστικής εξουσίας της, προβάλλει ως αντίδοτο για την ανακούφιση του λαού τα αποκαλούμενα θεσμικά αντίβαρα. Τέτοια είναι τα δικαστήρια, οι λεγόμενες ανεξάρτητες αρχές και άλλα. Με αυτά επιδιώκει να καλλιεργήσει ψευδεστήσεις και να απορροφήσει ένα μέρος από τους κραδασμούς της εργατικής και λαϊκής δυσαρέσκειας. Παράλληλα, μέσω αυτών επιχειρεί να επιλύσει και εσωτερικές αντιθέσεις της. Λειτουργούν δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς με δύο λόγια, σαν τα μαξιλαράκια του εκμεταλλευτικού συστήματός της. Μέσα σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο, έναν ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζουν και οι δικηγορικοί σύλλογοι. Οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα έναν ιδιόρυθμο διφυή χαρακτήρα. Αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αλλά με σωματιακό χαρακτήρα. Με βάση τη φύση τους, από τη μια μεριά απονέμουν επαγγελματικά δικαιώματα και ασκούν πειθαρχική εξουσία στα μέλη τους, από την άλλη μεριά η διοίκησή τους είναι αιρετή, ενώ δεν χρηματοδοτούνται από το κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι, συστεγάζουν υποχρεωτικά στους κόλπους τους όλους τους δικηγόρους, ιδιοκτήτες ισχυρών δικηγορικών εταιριών και μισθωτούς σε αυτές, εργοδότες και υπαλλήλους, μεγαλοδικηγόρους και μικρούς αυτοαπασχολούμενους. Επιπλέον, σύμφωνα με τον κώδικα δικηγόρων, αποτελούν θεσμοθετημένους νομικούς συμβούλους του αστικού κράτους. Όσον αφορά τις πολιτικές και συνεκαλιστικές θέσεις τους, αν εξετάσει κάποιος τα πεπραγμένα τους, τουλάχιστον των τελευταίων ετών, θα μπορούσε πραγματικά να συντάξει μια μικρή μαύρη βίβλο στήριξης στρατηγικών επιλογών της αστικής τάξης. Με το συστηματικό εξοραϊσμό του αντιλαϊκού χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων αντιδραστικών ενώσεων, του ΣΕΒ, των ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων κλπ. Χαρακτηριστικά μόνο παραδείγματα είναι το λιβάνισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνόδευσε την υποστήριξη του ΝΕ στο δημοψήφισμα τον Ιούλιο του 2015, η προκλητικά μονομερής καταδίκη της Ρωσίας και αντίστοιχη αθώωση του ΝΑΤΟ στον πόλεμο της Ουκρανίας. Με τις νομικοπολιτικές παρεμβάσεις τους σε διάφορα σοβαρά λαϊκά προβλήματα, όπως για παράδειγμα για τις ρήτρες αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, που έχουν σκοπό τη δημιουργία αποπροσανατολιστικών ψευδεστήσεων για επίλυσή τους μέσα από δικαστικές διαδικασίες. Αλλά και με τη στήριξη της εφαρμογής της αντιλαϊκής πολιτικής στον χώρο της δικαιοσύνης και της δικηγορίας, με εργαλεία το συντεχνιασμό και τη δημαγωγία. Τέτοια παραδείγματα είναι η προκλητική υιοθέτηση της ουσίας των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα, η επικρότηση της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής ασφάλισης, όπως και η προώθηση προγραμμάτων ομαδικής ιδιωτικής ασφάλισης από το ΔΟΣΟΑ, λειτουργώντας ως πλασιέ των ασφαλιστικών εταιριών. Με τη συμμετοχή επίσης μαζί με το ΣΕΒ και άλλες ενώσεις των κεφαλαιοκρατών στον Οργανισμό Πρόωθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών, το γνωστό ΟΠΕΜΕΒ, την ανοχή και ανοιχτή στήριξη της ιδιωτικής διαμεσολάβησης στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Παράλληλα, επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το ρόλο του υπεύθυνου θεσμικού συνομιλητή με τις αστικές κυβερνήσεις,
στο παζάρι δηλαδή με την εκάστοτε αντιλαϊκή κυβέρνηση. Αποδέχονται ή διεκδικούν σε συντεχνιακή βάση αρμοδιότητες που συνιστούν άμεση ή έμεση ιδιωτικοποίηση κρατικών λειτουργιών, όπως η συμμετοχή των δικηγόρων στην απονομή των συντάξεων, στην εκαθάριση και ενταλματοποίηση των αμοιβών του προγράμματος της νομικής βοήθειας, των συναδέλφων δηλαδή που μένουν πάνω από 3 χρόνια πλήρωτοι και άλλα. Αντίστοιχα, όλο και πιο αντιδραστική γίνεται και η λειτουργία των δικηγορικών συλλόγων, όπως αποτυπώνεται στον κώδικα δικηγόρων, η οποία προβλέπει για παράδειγμα την άμεση εκλογή του Προέδρου τους, ενισχύοντας και με τον τρόπο αυτό τα συντεχνιακά και δημογαλλικά χαρακτηριστικά των ηγεσιών τους. Αλλά και η παγιωμένη πλέον αντιδραστική συνδικαλιστική πρακτική τους, η οποία τουλάχιστον στο ΔΟΣΟΑ και τους άλλους μεγάλους δικηγορικούς συλλόγους έχει συνειδητά οδηγήσει τις γενικές συνελεύσεις σε είδος προς εξαφάνιση. Θεωρούμε ότι έχει πλέον γίνει ευρύτερα κατανοητό ότι οι δικηγορικοί σύλλογοι, λόγω κυρίως της φύσης τους, της κοινωνικής σύνθεσής τους, αλλά και της πολιτικής των ηγεσιών τους, είτε νεοφιλελεύθερης και σοσιαλδημοκρατικής, είτε μείγματος από αυτές, ευνοούν πολύμορφα τα συμφέροντα των ισχυρών δικηγορικών εταιριών και των μεγαλοδικηγόρων, των ανώτερων στρωμάτων της δικηγορίας. Πίσω από αυτά επιχειρούν να στοιχήσουν τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς δικηγόρους. Στηρίζουν την εκμετάλλευση των μισθωτών συναδέλφων, όπως αποτυπώνεται και στον κώδικα δικηγόρων με το θεσμό του συνεργάτη, αλλά και της άσκησης αυτού του άφλιου θεσμού εκμετάλλευσης. Επομένως, οι δικηγορικοί σύλλογοι δεν εκφράζουν τα συμφέροντα όλων των δικηγόρων ενός ανύπαρκτου δίθεν ενιαίου δικηγορικού σώματος, όπως το αποκαλούν όλες οι κυρίαρχες δυνάμεις του χώρου, νεοφιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές, θέση στην οποία προσχωρούν ουσιαστικά και κάποιες οπορτουνιστικές δυνάμεις που αυτό προσδιορίζονται ως προοδευτικές και ριζοσπαστικές, μιλώντας για παράδειγμα για την αναγκαιότητα να γίνει ο ΔΟΣΟΑ το σπίτι του δικηγόρου και καλλιεργούν έτσι αυταπάτες. Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη για διακριτή και ισχυρή συνδικαλιστική οργάνωση των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων με τα χαμηλότερα εισοδήματα ως τμήμα του ευρύτερου εργατικού και λαϊκού κινήματος. Ήδη στον χώρο της μισθωτής δικηγορίας, το γνωρίζετε, έγινε το πρώτο σημαντικό βήμα της ρήξης με την συγκρότηση του Σωματείου Μισθωτών Δικηγόρων πριν 2 περίπου χρόνια, που αγωνίζεται για συγκροτημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, την αναγνώριση της εξαρτημένης εργασίας και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον χώρο. Αντίστοιχη πρωτοβουλία είναι πλέον όρημη και στον χώρο της αυτοαπασχόλησης, με τις ιδιαιτερότητες βέβαια που αυτή έχει, για τη συσπήρωση των δικηγόρων της καθημερινής βιοπάλης με βάση τα προβλήματα που συνεχώς οξύνονται, το ασφαλιστικό, το φορολογικό, τις συνθήκες άσκησης του επαγγέλματος και άλλα, που είναι συνέπειες της εφαρμογής της αντιλαϊκής πολιτικής και στον χώρο της δικηγορίας. Σας ευχαριστώ.